Είμαστε, δεν γίνεται. Ακούγεται πολύ καλύτερο από μένα, Ρενικού. Έτσι, δηλαδή. Το να είμαστε αντικειμενικά τώρα, έτσι, μεταξύ μα που είμαστε εμείς. Δεν γίνεται. Το αφεντικό δεν μπορεί να το πιάσει. <laughs> Τι να κάνουμε. Εκεί εσύ συνέχισε καλά πάει η ομάδα όσο το λε. Προχώρα το και α δούμε που θα πάμε στο τέλο. Παλικάρι μου, δεν υπάρχουν ούτε γούρια, ούτε παγούρια, ούτε αγούρια. <laughs> λοιπόν. ναι, αλλά την εικόνα τη φυλά. <laughs> λοιπόν, ε, ο Πάουκ διατήρησε το αίτητο που έχει στο πρωτάθλημα όχι με τον καλύτερο τρόπο στο συνολικό αίτητο έτσι δεν μιλάω για το συγκεκριμένο μάτς ε, μετά και από το μάτς με την ΑΕΚ ε, έχει φτάσει πλέον τα 12 παιχνίδια σε ρή ε, με την ΑΕΚ χωρί ΣΥΤΑ είναι πάρα πολλά είναι πάρα πολλά ε, και δεν έχασε ούτε χθες ε, Κυρίω γιατί ο Κούρτιτς έχει και την τύχη με το μέρος του Ισοφαρίζει σε 1-1 Και ο Πάκ από εκείνη τη στιγμή και μετά ε, Κάνει το σχεδόν τέλειο παιχνίδι τακτικά ε, Και δεν αφήνει την Nike να του κάνει φάση που να Φάση για highlight να το πω έτσι Λίγη το μάτσε ένα 1-1 Ο Πακ παίρνει αυτό που θέλει Να στο είναι 7 πλέον από την Nike. Θυμίζω ε, τέτοια αγωνιστική, μια αγωνιστική με το τέλο του πρώτου γύρου, έτσι όπως έδανε τα πράγματα, έτσι το ολογίζω, ο Πάοκ ήταν στο μείον τέσσερα από την ΑΕΚ. Μείον τέσσερα. Και τώρα είναι στους 7. Τεράστια διαφορά. Αντώνη, ο Πάουκ έδειξε και στο μάτς στην Αθήνα με την ΑΕΚ ότι έχει αποκτήσει πλέον ταυτότητα. Κάτι που δεν το βλέπαμε στο ξεκίνημα της χρονιάς, ε, είναι ομάδα Λουτσέσκου πλέον. Ταλαιπωρήθηκε για μεγάλο διάστημα ο Ρουμάνος να δημιουργήσει αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι, και αλλά... ταλαιπώρησε και τον εαυτό του. Ε, λογικό, είναι. Ε, λογικό είναι. Όταν ψάχνεις, όταν προβληματίζεσαι, έκανε και αυτό λάθη. Ε, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Όταν προσπαθεί για κάτι θα κάνει και λάθη. Το λάθη κάνει αυτό που δεν προσπαθεί. Νομίζω ότι πλέον βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει το μέταλλο που είχε δείξει και η ομάδα που πήρε το Νταμπλ Πιλουτσέσκου. Ε, δύσκολα χάνει. Ε, νομίζω με την άγρια. παιχνίδια ότι... που θέλει. Ναι, θα το έλεγα και αυτό. Στα παιχνίδια που έχει επικεντρωθεί και θέλει. Είναι μερικές φορές σε κάποια σημεία το αγώνα και ισοπεδετικός μπορώ να πω. Ε, και η εικόνα του παιχνιδιού στην Αθήνα φαινόταν ότι αν ο Πάκο ήταν, ας πούμε, χωρίς την κόκκινη, θα το κέρδιζε το παιχνίδι. Αυτό σου έβγαζε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ναι, αυτό και... σου έβγαζε και σε συνδυασμό με την εικόνα της ΣΑΕΚ. Σίγουρα, εντάξει, παίζει ρόλο και ότι η δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά γενικά όλα τα παιχνίδια τα τελευταία που ο Πάκ, αυτά τα οποία θέλει να χτυπήσει ο Πάκο, όπως είπες, νομίζω ότι είναι πολύ ανώτερος. Σχέση με τον αντίπαλό του. Ε, Όπω για παράδειγμα στο μάτς με τη Μίτλιαν. Ήταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια να ναι, τη αναμέτρηση καλύτερο. Ε, αυτό θα το δούμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα δούμε τον Πάοκ ε, να στοχεύει σε παιχνίδια. Ειδικά από τη στιγμή που. να με στολίσει. Το παιχνίδι τη Κυριακή, η εδεκάδα τη Κυριακή, προβλέπω να είναι σχεδόν η ίδια με αυτήν τη ε, Πέμπτη απέναντι στη Γάδη. Ο Πάο κατέβηκε με βασικού στην Αθήνα, καθώς την Κυριακή θα δούμε παίχτε οι οποίοι δεν θα παίξουν την Πέμπτη. Ε, και, και, έτσι θα πάει το, το έργο σε ό,τι αφορά τα δύο τα ευρωπαϊκά και στη συνέχεια και όταν θα οριστούν τα παιχνίδια του κυπέλου. Ε, στα παιχνίδια που ο Πάουκ δεν δίνει το 100% έχει πρόβλημα, όπως είχε και στο προηγούμενο μάσου πρωταθλήματος. Ε, αυτό οφείλεται κυρίως και στο συνέλψη ποιότητα θεωρώ, από κάποιους παίχτες. Θα μπορούσε ο Πάο και το καλοκαίρι και το χειμώνα να κάνει κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Το καλο... Και το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο. Αν το ετοιμάσω για μεγάλο καλοκαίρι και πολλές μεταγραφές. Ε, έχω την εντύπωση ότι φτάνοντας στις, στο τέλος της φετινής σεζόν αρχίζουν και καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ο ΠΑΟΚ Πάου ήταν ομάδα μιας οργάνωση. Ε, απλά στο ξεκίνημα ε, δεν ήταν ξεκάθαρο το αν μπορεί να είναι του πρωταθλήματος ή της Ευρώπης. Ε, το πάλεψε να είναι και τα δύο. Το πάλεψε να είναι και τα δύο. Ο τρόπος τον οποίο το πάλεψε ε, ήταν λάθος. Και τα λάθη στο ποδόσφαιρο όταν είναι καθαρά αγωνιστικά κατά ε, 99% τα πληρώνεις. Ε, Έκαψα κιόλας πρόσφατα ότι θεωρώ ότι είναι... το, το δείχνει αυτό το ότι ένας ποδοσιαστής που μέχρι το παιχνίδι των ε, δεν είχε παίξει το μισό λεπτό, ο ε, ξαφνικά έγινε υπεραπαραίτητο στη λειτουργία του πάουκ σε βαθμό που ο, ο Λουτσέσκου να τον πάρει και να τον βάλει αλλαγή στο παιχνίδι των ε, όταν δεν πήγαινε καλά το match. Δηλαδή, το να είσαι από το ένα άκρο στο άλλο άκρο σημαίνει ότι δεν έχει βρει τη, τη μέση λύση, τη μέση οδό. Ε, το θέμα λοιπόν αυτό που λες για το καλοκαίρι Είναι ο Πάκ να καταλάβει Τι ακριβώς θέλει να κάνει ε, Να εκτιμήσει το ρόστερ του ε, Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Χωρίς συναισθηματισμούς Και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό ε, Και να μπορέσει να πάει όσο μπορεί Την Ευρώπη Να του μείνει κάτι Για την επόμενη πενταετία Ο Πάκ, τώρα αυτή είναι η τελευταία χρονιά που κουβαλάει τον αποκλεισμό από την Έστερσουτ. Γίνουν πέντε χρόνια. Αν πάρει μια πρόκριση με, με, τη Γάννη και φτάσει στου 8, όλου αυτού του βαθμού που θα έχει, γιατί η πρόκριση με τη Μίτλαν δεν έδωσε βαθμού, αυτή θα δώσει. Αν αποκλεισμό ναι, τώρα δηλαδή, θα είναι στα απο... play off. Ακριβώ. Εξήγησε στον κόσμο ότι εννοεί τη βαθμολογία τη UEFA. Για τη δηλαδή. βαθμολογία τη UEFA, μιλάω, ναι. Η οποία θα του δώσει καλύτερε κληρώσει θα του δώσει πράγματα τα οποία θα τα εκτιμά για πέντε για χρόνια. Γιατί αυτή την καλή σεζόν θα την κουβαλάει. Θα την έχει μαζί του μέχρι το 2027. Ε, γιατί είπα το χωρίς συναισθηματισμούς. Ε, το Νοέμβριο, το 70% αυτών που μας ακούνε, θεωρώ ότι ε, θα έδειχναν την πόρτα της εξόδου του Πασχαλάκη με, από μεγάλη ευκολία μέχρι και μεγάλη ευχαρίστηση ε, δεν ξέρω κατά πόσο αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει αλλάξει αυτό το ποσοστό σήμερα που μιλάμε ε, ο Πάκο έχει πολλές φορές Αλέξανδρε, ο Αντώνη ήθελε για δεύτερο εγώ, εγώ για πρώτο εγώ ε, για πρώτο ε, από Αλέξη. την αρχή το το έλεγανε. <laughs> και δεν αλλάζει η απόψή μου, ούτε όταν ε, έφτυγε για όλα να το πω έτσι κοντρικά μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ούτε τώρα που έχει μπει σε ένα mood 2019. Δηλαδή αυτή η απόκριση που κάνει στην κεφαλιά του Μάνταλου είναι για μένα μια απόκριση χρονιά στο πρωτάθλημα. Να είναι ακόμα μία-δύο σε όλο το πρωτάθλημα από όλε τι αμοτοφυλακέ. Έβαλε την πέρτα και τελείωσε τώρα. <laughs> τέτοια δυσκολίε και τέτοια. Ε, Κοίταξε, το ατόλοι... καλό λοιπόν για να κλείσω είναι ότι ναι. ε, ο Ζωσέ Πότο δεν έχει συναισθηματισμούς δεν, δεν, τον ξέρει τον Πασχαλάκη χρόνια. Φέτο τον γνώρισε. Σίγουρα αυτό. ο Πάο πάντω χρειάζεται τερματοφύλακα ε, για να έχει ανταγωνισμό Πασχαλάκη. Μα, μα αυτό είναι τι, το θέμα. Και το, φύσης, το, όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση, ακόμα και για πρώτο, α πούμε, όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπω δεν ήταν σε ένα στο ξεκίνημα, να υπάρχει κάποιο που όταν θα το βάλει δεν θα κάνει τη, τη ζεμπεκιά που έκανε ο Ζήβκοβιτ στην Πρεμιέρα με τον Πάσ. Να είναι δηλαδή, ένα τερματοφύλακα εξίσου καλό. Άρα δηλαδή τι θέλει ο Πάουκ. Θέλει έναν δεύτερο θερματοφύλακα Ένα έναν τι... εξίσου καλό τερματοφύλακα. Αν έχει έναν και πρώτο σ... και έναν ενάμιση. Ναι, γιατί. Γιατί όχι. Ε, Τρει οργανώσει. Υπαρή είμαστε. <laughs> Εντάξει, πρέπει να είσαι υπαρή. Πε μου, ποια άλλη ομάδα είναι, ε, 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 είναι τόσο γεμάτη <laughs> σε τερματοφύλακε. έχει τα λεφτά και έχει και τον Άβα και έχει τον Ντόνα Ρούμα. Ε, ε, καλά. καλά, εντάξει. Δεν είπαμε να έχει δύο σούπερ τερμανοφυλάκε. Δύο επίπεδου πασχαλάκι είπαμε. Εντάξει. Okay. Mm -hmm. Το πασχαλάκι δεν το πήρε στη Real Madrid. Ναι, κάνει πως σου βγήκε. Σου, 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 βγήκε στη διάρκεια. Ε, μ, αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Πάο κοιτάει και για το καλοκαίρι κυρίω ποδοσεριστέ ω 25 χρονών. Αυτό είναι, ε, η, είναι, η, το σκεπτικό του Μπότο και για το καλοκαίρι. Ε, δεν ξέρω αν όλοι οι ποδοσφαιριστέ που αποκτήθηκαν θα είναι σε αυτήν την ηλικία. Καθώ θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου σίγουρα θέλει να πάλι και να προχωρήσει και με έμπειρου ποδοσφαιριστέ. Αλλά κατά βάση θα δούμε νεαρούς ποδοσφαιριστέ και το καλοκαίρι. Όσον αφορά αυτό που είπες για, το, το, για τις βάσεις, για τη νέα σεζόν, εκεί θεωρώ ότι θα έχουμε μεγάλη ανανέωση. Δηλαδή βλέπω και 8 και 10 μεταγραφές το καλοκαίρι. Οπότε θα ξεκινήσει κάτι πάλι από την αρχή σχεδόν τη νέα χρονιά και ίσως σε αυτό να οφείλεται το, τα λάθη που έγιναν και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Κάποια στιγμή το νομοτελικά θα τα πλήρωνες τα λάθη. Ε, έτσι. Παναλαμβάνω, το θέμα είναι πάλι να ξέρει τι θέλει. Πάντω να ξέρει ότι αυτό που είπε όταν. Αντωνί, να είναι. τα πούμε λίγο πρακτικά. Τερματοφύλακα, θε. Θε. Δύο. Κεντρικο... Κεντρικού αμυντικού, πώ θε. Έναν, σίγουρα. Έναν το λιγότερο. Μπορεί να θε και δύο. Ωραία. Σωστά. Ωραία. Πού πάμε μετά. Ακραίο μπακ. Ένα θες μπακ. Έναν θε σίγουρα. Ένα θε σίγουρα. Θέλει. Τρει. Ναι. Ε, extreme πόσε θέλει. Δύο. Δύο Εκστρέμ. Πέντε είναι αυτοί μόνο. Σέντερφορ. Θέλει σίγουρα. Ναι, θέλει. Έξι. Ε, μιλάμε για σίγουρου έξι παίκτε. Ναι. Και από εκεί και πέρα μπορεί να πάρει και άλλο κεντρικό αμυντικό. Να πα στο 7 και στο κέντρο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ποιο θα φύγει. Τι δύο θέλει. Άρα πάμε για 8-10 μεταγραφέ. Ναι. Το καλοκαίρι. Ό,τι και να γίνει. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό. Τι ωραία πάρου, που τα λέμε το... τα λεφτά των άλλων. Ε, εντάξει, τα λεφτά. Ε, μπορεί, εμ... να θα... μπορεί να έρθουν δανεικοί. Πάντω έτσι που το πει για να ξέρει, ε, 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 αυτό που είπε, ο, ο Μπότο ψάχνει μέχρι 25. Εντά, ο καθένα στη δουλειά του. Ο Μπότο θα ψάχνει μέχρι 25, ο Λουτσέσκο από 29 μέχρι 32. <laughs> συνενοηθήκαμε <laughs> <laughs> κανόνιση να έχουμε βάλει τα ίδια. Τι, τι, τι θα έχουμε. Εγώ είμαι πιο αισιοδόξο <laughs> ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θα Καλά, παίξει... Δεν είναι κακό αυτό που σου είπα. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, ε, ναι, αν πώς υπάρχει να μια πω, συνεννόηση και μια συνεργασία. Όχι, ε, ναι? Ο, ο καθένα να ψάχνει στον τομέα του, πώ να το πω, ρε παιδί μου. Ότι αν εσύ, Ράσβαν, ε, εμπιστεύεσαι και ξέρει πώ να εκτιμά και να ψάχνει κάποιον που είναι στα 28, 30, 31 και να του διαβάζει το πρόσωπο για το αν έχει mentality, strong mentality fighting spirit, αν είναι διψασμένο, να κοιτάξει καριέρα του να δει έχει πάρει κανένα τίτλο. Έχει παίξει κάποιο λίγκ. Ε, δεν έχει πάρει, αλλά μπορεί να πάει σε αυτό το επίπεδο. Έλα εδώ να το βρούμε. Έλα εδώ να σε βάλουμε εδώ να, το δουλέψει. Να το πάρει, να το, πάρεις, να το, το κάνει αυτό που θέλει εσύ να στο δώσουμε εμεί. Και άσε τον πότο να ψάξει το 22-25, το 24-25 22, πόσο 24, θα είναι οι παίχτες, για να, για να συμπληρώσει. Και να πας σε ένα ρόστερ ισορροπημένο. Ο Τώρα που, είναι που είπαμε τη... ρόστερ, yeah. για το παιχνίδι της με, το, με τη Λαμία, ο Μπίσης Βαρ θα ξαναπέξει Όσοι τι πιστεύεις, εγώ λέω δεν θα παίξει. Ναι, και με τον, και με τον Ιουνικό δεν πήρε να τον βάλω, τον είδα. Δεν ε, μου στρολάρει ο σω ε, ήθελε να. Ε, πιστεύω δεν θα παίξει. Θα παίξει τώρα την Πέμπτη ξανά. Θα παίξει την Πέμπτη βασικό. Αποκλείται να μην δε το ξεκινήσει. Καλά για την Πέμπτη δεν ε... το συζητάω. Νομίζω ότι την Ενδεκάδα τη πέμπτης την ξέρουμε από τώρα. Ναι. Την Ενδεκάδα με την δεν την ξέρουμε από τώρα. Για πες την Ενδεκάδα και μετά θέλω να μου πεις κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Η Ενδεκάδα ποια θα είναι. Κοίταξε η ίδια με τη χθεσινή. Αυτή του Άκα. Του Άκα. Ναι, ναι αυτή του Άκα απλά με τον. Πώ το λένε. Ε, με τον Ζήφκοβιτ αντί του Ζαμπά. Ναι, ναι. Ο Ζήφκοβιτ ο οποίο θα επιστρέψει. Οπότε σίγουρα θα αγωνιστεί. Μεγάλο... Ναι, ήταν ασθενή. Μεγάλη απώλεια. Τι ασθενή, τι είχε. Ασθένεια. λοιπόν, είδε την γάνδη. Ναι, στο ναι, μάθημα την Πρίζ. Ναι, ναι, ήταν, την η ήταν η ήταν ημιτελικό κυπέλου. Ήταν ημιτελικό κυπέλου με, τη, με την γάνδη να έχει χάσει 0-1 συνέδρα τη από την Πρίζ. Και πήγε Και... Μέσα, στην στη Πρίζ του άλλαξε τα φώτα. Του έκανε 0-3. 0-1 στο 2. 0-2 στο 35. Ε, αποβολή. 0-3. Καλώ τα παιδιά. Είναι λοιπόν, ομάδα Ποσειμβίδε και. Ναι. Ε, η Γάνδη είναι μια ομάδα. Η Γάνδη είναι μια ομάδα η οποία ε, όταν είχα δει τη Μίτλαντ ε, είχα πει ότι αυτοί αν έχουν ρυθμό. Αν του πετυχαίναμε με ρυθμό θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Η Γάνδη έχει ρυθμό. Αυτό είναι το, το μεγάλο πρόβλημα. Είναι ομάδα ε, αθλητική, ε, είναι ομάδα που δεν παίζει, δεν παίζει τόσο με τις αντιπιθέσεις όπως η, η Midland, αλλά παίζει περισσότερο παιχνίδι κατοχής. Έχει το Τσουλαντή, ο οποίος είναι ένα ε, ένας παίκτη που του αρέσει να τριπλάρει οποιαδήποτε στιγμή και το έχει, γιατί έτσι βγάζει το ψωμάκι του. Ε, ε, αλλά έχει θέματα στο να ε, πετύχει τα γκολ που δικαιούται. Τι εννοώ. Επειδή το πρωτάθλημα Βελγίου όλοι το έχουμε στο μυαλό μα ω ένα πρωτάθλημα όσα έρθουν και όσα πάνε. Από τι πρώτε 8 ομάδε. Τι είναι, τον Τσόλακ έχουν και αυτή την επίδυση. Όχι, οι παίκτε του έχουν. Ο πρώτο του κόρη έχει 14 γκολ. Έχουν. Α, ε, okay. Όχι, όχι. Είναι... βάζουν. Απλά δεν βάζουν τόσα όσα θα έπρεπε για Βέλγιο. Λέω, επειδή yeah. το, το πρωτάθλημα Βελγίου, Όλοι το έχουμε στο μυαλό μα ότι είναι πρωτάθλημα που είναι όσο θα και όσο πάνε. Ε, η, η Γάνδη έχει την χειρότερη επίθεση από του πρώτου 8. Αυτό είναι το πρόβλημά τη, ότι έχει, έχει βάλει λιγότερα γόλα από όσα θα μπορούσε με βάση το πλάνο τη που φαίνεται ότι δουλεύει. Και τώρα τελευταία έχει να δουλεύει. Έχει ένα momentum με πέντε συνοχωμένε νίκε. Ε, η χθεσινή τη ήταν και νίκη πρόκριση γιατί. Χάνει 0 σου, οπότε επιθυμεί σε μη τελικό και πα και ανατρέψει το κάνει 0-3. Άνετα, κολλά. Δηλαδή, μπαίνει μέσα, κάνει με τον οφό 0 ε, 0-1, κάνει φάσει, βάζει ένα πανέμορφο γκολ στο 0-2 και γενικότερα φεύγει έτσι. Κάνει και ένα έτσι μετά ε, και παίρνει πρόκριση. Η γκάν λοιπόν το μεγάλο τη ατού σε σχέση με τη Μίντλαντ επειδή την κατηγοριοποιώσει σε αυτό το σημείο ε, γιατί ε, παίζει και την ίδια τακτική το 3-4-3-3-4-1-2 τέλος πάντων ε, έχει ρυθμό αυτό θα είναι το, το μεγάλο θέμα, ότι όπως πάει ο Πάκ γεμάτος και, και ψυχωμένος και πάμε στα μεγάλα μας παιχνίδια είναι μεγάλη ευκαιρία, ακριβώς το ίδιο σκέφτεται και η Γκάνδη και έχει και το ίδιο background δηλαδή έχει σερή εικόνα, έχει σερή καλών αγώνων έμα ε, και άμμος δηλαδή χαμός θα γίνει ναι ναι, θα είναι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ ισορροπημένα τα, τα παιχνίδια. Δηλαδή θα είναι ένα, δυο μίστε να παίζουν τάβλη. Αντώνη, έχω ένστικτο ότι θα περάσει ο Πάουκ χωρίς να γνωρίζω τη Γάβη, χωρί να την έχω δει, δεν την έχω δει καθόλου. Ωραία. Αλλά έχω λοιπόν, ένστικτο ότι θα περάσει ρε φίλοι. Κάνε subscribe στο, στο κανάλι μα τότε, βάλε και το καμπανάκι να χτυπάει ε, και γράψε μας από κάτω τι πιστεύεις ότι θα κάνει ο Πάουκ στο, στο παιχνίδι με τη τι θα κερδίσω, το smartwatch που κληρώνουμε Άντε μια ε... ώρα, Πε το ρε Συνίκο, εγώ να σου πω κάτι Άμα με βάζεις να το πω, μπορεί να περιγράψω Κανένα άλλο πράγμα Λοιπόν, παιδιά, ε, φοβερό, φοβερό smartwatch, θα δείτε τις λεπτομέρειες όταν θα ανέβει το βίντεο Θα τις βλέπετε ήδη ε, Με εγγραφή στο κανάλι μας, ε, μπαίνετε στο διαγωνισμό Για ένα φοβερό smartwatch το οποίο και τα δώρα συνεχίζονται. Μετά από τη Φανέλα Κούριτς έχουμε Smart words, έχουμε και άλλο ένα και σε λίγο καιρό θα κληρώσουμε και κινητό. Πάμε πρώτα όμως να δούμε ποιος θα πάρει το Smart words. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εγγραφείτε στο κανάλι μας το Pup Today. Ε, θα βάλω εγώ την τη πρόκληση. θα βάλουμε ένα στοίχημα μαζί. Εσύ πιστεύεις θα περάσω, πάω και όχι καταρχήν. Ε, Έχει κάποιο αίσθητο, κάποιο. Όχι, δεν έχω αίσθητο. Γενικά, να σου πω κάτι τελευταία, δεν ξέρω γιατί. Παλιότερα είχα φωνέ για τα παιχνίδια. Δεν είμαι καμιά Ιωάννα τη Λορέντζη. Αλλά πώ να σου πω, ρε <laughs> παιδί μου, τα σκεφτόμουν. υπάρχουν φορέ που έχω, έχω ξυπνήσει τον ύπνο μου και έχω καταλάβει ότι στο όνειρό μου έβλεπα το match τι μπορεί να γίνει και τέτοια. Δεν, το τελευταίο καιρό δεν το έχω αυτό. Το τελευταίο καιρό δεν, δεν έχω φωνή αυτό. Και ξέρει, αυτό που το, το έχει φωνή, Πολλέ φορέ και στο γήπεδο στην άρθρο με ρωτάει και φίλο μου στέλνει: Αντώνη, τι πιστεύει. Και κολλάω να του πω γιατί λέω ότι μέσα μου δεν έχω κάτι. Δεν έχω την έννοια αυτή. Για να δούμε. Για να δούμε. Έχουμε ακόμα, έχουμε λίγε μέρε. Έχουμε αρκετέ μέρε. Για μέρες. να το δούμε και αυτό το μάτι. Πρόσεξε, γιατί έτσι έλεγε. Πριν από μια εβδομάδα, τέτοια μέρα, με, με μου που με είναι ο τώρα μόνο εσύ ασχολείσαι με τον Ιωνικό και τώρα πάλι εγώ θα ασχολούμαι μόνο με τη Λαμία. εσύ θα ασχολείσαι, δεν θα κερδίσουμε πάλι. <laughs> ποια Λαμία, <laughs> τώρα, έχουμε μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οι πληροφορίε λένε ότι ο ΠΑΟΚ ε, τη τιμωρία δεν ξέρω αν θα την γλιτώσει, αλλά δεν θα προλάβει, δεν θα προλάβει να βγει απόφαση. Οπότε το πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ να παίξουμε κόσμο στη Τούμπα. Το ναι, Να παίξουμε κανένα προεμιτελικό χωρί κόσμο, ε. ε α περάσει ο Πάκ, α παίξει χωρί ε, κόσμο το προημητελικό. Δεν τώρα. Ποίτα. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Μπελφίκα Μα... και Μπεσίκτα την απέκλεισε ο Πάκ χωρί κόσμο. Ναι, τώρα θυμήθηκα το, την κούρσα του Γιανούλη. Γι' αυτό ήταν αυτή η παύση. <laughs> Και εγώ λέω τι σκέφτηκα. <laughs> ναι, ναι. Ήταν, με το που το είπε, σαν να έπαιξε βίντεο, ρε παιδί μου, η κούρσα του Γιανούλη. Πού πήγαινε, 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 και μέσα μου εκείνη την ώρα σκέφτηκα. Θα κάνει την. Και, έθα... <laughs> και με κάποιο μαγικό τρόπο, η μπάλα πήρε το δρόμο τη, ρε παιδί μου. Πήρε εκεί το δρόμο τη, έκανε τα δικά τη. Ναι, σαν να είπε εντάξει, αγόρι μου, αφού την έκανε αυτή την κούρσα, Θα πάω κι εγώ εκεί. Σαν... Απρίστα, άμα θέλει. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που. Γιατί εμένα μου έρχεται και τώρα στο μυαλό και η εφανή του Ακπομ σε τα παιχνίδια. Και ο Ακμπομ ε... στο μάτς με την ΑΕΚ έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Σιγά σιγά είναι όλο και καλύτερο. Μπορεί να μην πέτυχε γκολ. Ίσως εκείνο το στο τέλο να έπρεπε αντί να πέσει να το βάλει. Πιστεύω έπαιξε ρόλο και κούραση. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον Άκπο που, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ αλεβασμένο και ίσω να δώσει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η, η καλή του φόρμα σε αυτά μα τώρα τα ευρωπαϊκά. Το χρειάζεται τον, τον το άκουμο Αν μπορεί και τρίτη συνεχόμενη χρονιά να πατήσει γκάζι όπως έχει κάνει τι δύο προηγούμενε που βρισκόταν στον Πάουκ από Μάρτιο μέχρι τέλο σεζόν, καλώ να το κάνει. Όντω. Όντως. Καλώ να το κάνει. Για να δούμε. Για να δούμε. Αυτά Αντώνη, νομίζω λοιπόν, τα εξαντλήσαμε τα θέματα μας. ε, Θυμίζω, subscribe στο κανάλι και καμπανάκι Βλέπετε κάτω από το βίντεο και τις οδηγίες για τον διαγωνισμό για το smartwatch το είπαμε έτσι, smartwatch Ναι έτσι. Και προχωράμε